εδώ, να είμαι σε κατάσταση, θα έλεγα, πλήρους υπερκόπωσης. Παρουσιάστηκε περίπτωση που ο σημερινός εν ενεργεία αντινομάρχης ζήτησε να παραιτηθεί και να φύγει αυτούς τους αντινομάρχες, τους οποίους απαξιώνουν πολύ και λένε είναι άχρηστοι και γιατί τους πληρώνουμε. Ήρθε κάθεδρος από τους πολίτες που δέχεται και τα προβλήματα που του θέτουν κάθε μέρα και ζήτησε να παραιτηθεί διότι δεν αντέχει στην υπερκόπωση. Καταλαβαίνω, έχω χάσει το χέρι μου, τον ύπνο μου, την όρεξή μου, έχω ρέψει τα πόδια. Ζήτησε να παραιτηθεί διότι δεν αντέχει στην υπερκόπωση. Στο γραφείο παθαίνουν. Όταν σκύβουν, η μέση λέει στραβώνει. Ήρθε κάθεδρος από τους πολίτες που δέχεται και τα προβλήματα που του θέτουν κάθε μέρα και ζήτησε να παραιτηθεί. Ο γιος σας! Να και ο Σεϊκής που λέγαμε. Γιατί Σεϊκής? Με συγχωρείς, ο γιος του Σεϊκής. Σε ενοχλεί που με βλέπετε. Πώς να πάθουν υπερκόπωση δηλαδή? Να ήταν ένας, δυο, θα έλεγα ναι, αλλά τόσοι που είναι, δεν το πιστεύω. Ζήτησαν πολλές φορές να παραιτηθούν από την κόπωση και από την υπερβολική κούραση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Τι κάνει, ρε ταλέπορο παιδί. Ένας μάλιστα έπαθε και υπογλυκημία. Σοκολατάει και λουκούμι. Γιατί, χωρίς ζάχαρη. Έχουμε συμπτώματα διαβήτου. Ναι, και εγώ από κάθε τώρα υπερκόπησε. Να κάθω περισσότερο. Τώρα θα κάνω μια βόλτα και θα εισέχουμε. Ελάτε, στήστε τις κάμερές σας κάθε μέρα να δείτε πόσους πολίτες δέχονται κάθε μέρα για τα αιτήματά τους, για τα προβλήματά τους, για την καθημερινότητά τους. Θα τους πάρω και πεσέτες για να μην ιδρώνουν που δεν σκουπίζονται. Με είδαν πολίτες εδώ να είμαι σε κατάσταση, θα έλεγα, πλήρους υπερκόπωσης, γιατί δέχτηκα προβλήματα και υπέλυσα προβλήματα μέσα σε μία μέρα, 10 δύσκολα προβλήματα. Ήταν ανάγκη να ζητήσω την πάχω τα μαλλιά μου. Μα είπα πως δεν τα βάζω. Και έκανε τα πάχω. Άκου, βάφω τα μαλλιά μου. Σε κατάσταση, θα έλεγα, πλήρους υπερκόπωσης. Κοροϊδεύει να παραιτηθεί. Εσύ θα φύγεις άμα είσαι δημόσιο υπάλληλος. Μάνα μου, πάρα στράφος.